Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες που ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έχουν στήσει έναν ακόμα από προσανατολιστικό καυγά μέσα στη Βουλή για να κρύψουν τις πραγματικές τους συγκλήσεις, εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει παντού και εδώ στην Ελευσίνα, στο Θριάσιο, το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. ΚΚΕ ισχυρό παντού για να κάνουμε την πραγματική διαφορά. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό μήνυμα που πρέπει να φτάσει μαζί με το ψηφοδέλτιο σε κάθε εργατικό λαϊκό σπίτι και εδώ στην Ελευσίνα τις μέρες, τις ώρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. ΚΚΕ ισχυρό στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με το γαρίφαλο του αγώνα της λαϊκής εισπύρωσης. ΚΚΕ ισχυρό στις ευρωεκλογές με το σφυροδρέπανο. Και ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα στην κάλπη του Μάη μπορεί να δώσει μεγαλύτερη όθηση και στη μάχη των βουλευτικών εκλογών που ακολουθεί. ΚΚΕ ισχυρό λοιπόν, αυτό είναι το διαφορετικό αποτέλεσμα που μπορεί να εκφράσει γνήσια τη μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού μας. Αυτό που όλοι και όλες δηλαδή λένε φτάνει πια, ως εδώ δεν πάει άλλο, μας έχετε τσακίσει. Αλλά και τη διάθεση κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει ουσιαστικά. Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ μπορούν να εκφράσουν και το θυμό και την αγανάκτηση, κυρίως τη διάθεση για τιμωρία που δεν μπορεί όμως να είναι τυφλή. Χρειάζεται να βλέπει παραπέρα, να βλέπει και πέρα από τα κόμματα, από το πολιτικό προσωπικό και να στοχεύει τον πραγματικό ένοχο που τα δημιουργεί όλα αυτά. Το καπιταλιστικό σύστημα, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ένοχη. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτικό τους προσωπικό κατεβαίνουν στις εκλογές με πάρα πολλά πρόσωπα, με πολλά ψηφοδέλτια, συσκοτίζοντας την αλήθεια, καλύπτοντας την πραγματικότητα. Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ μπορούν να εκφράσουν την αισιοδοξία ότι μπορούμε να βαδίσουμε έναν άλλο δρόμο, το δικό μας δρόμο, για να φωτίσουμε το πραγματικό ξέφωτο, αυτό που ο λαός θα κάνει πραγματικό κουμάντο και στην οικονομία και σε όλη την κοινωνία και θα έχει την εξουσία. Μπορούμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τρεις μέρες τώρα, και ενώ βρισκόμαστε δύο μόλις εβδομάδες ως τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πετάνε συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα, γιατί αν εμφανιστούν στο γήπεδο θα αποκαλυφθεί αυτό που κατά βάθος το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, πως Τσίπρας και Μητσοτάκης παίζουν στην ίδια ομάδα, φοράνε την ίδια φανέλα αυτή των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό τρεις μέρες τώρα στη Βουλή, για να λερώσουν τη φανέλα, για να κρύψουν τις στρατηγικές τους συγκλήσεις, τα κρίσιμα για τη ζωή του λαού μας ζητήματα, πετάνε λάσπη ο ένας τον άλλον. Το έργο βέβαια το έχουμε ξαναδεί. Οι πρωταγωνιστές αλλάζουν. Το σενάριο παραμένει το ίδιο. Πώς αλλιώς να κρύψουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ότι όταν μιλάνε για ανάπτυξη, για επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα, μιλούν για την καπιταλιστική ανάπτυξη που επιβάλλει οι πολλοί, οι εργάτες, οι άνθρωποι του μόχθου, οι νέοι και οι νέες να τσακίζονται για τα κέρδη των λίγων. Πώς αλλιώς να κρύψουν ότι τα προοδευτικά μέτωπα ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη του ΣΥΡΙΖΑ και η περισσότερη Ευρώπη
που λέει η Νέα Δημοκρατία, βγάζουν λάδι αυτή την αντιδραστική καπιταλιστική ένωση, στα επιτελεία της οποίας όλες οι κυβερνήσεις και η δίθεν αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει το 90% παρακαλώ των αντιλαϊκών αποφάσεών της. Μόλις χτες στη Ρουμανία ο Τσίπρας έβαλε την υπογραφή του σε ένα κατάπτυστο κείμενο διακήρυξη μνημείο αντικομουνισμού και παραχάραξης της ιστορίας. Μια υπογραφή που φιγουράρει δίπλα σε αυτές των ρατσιστών, των ακροδεξιών, των φασιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Όρμπαν, ο Κούρτς, ο Σαλβίνι, και το έκανε αυτό μάλιστα τη μέρα που η ανθρωπότητα τιμά τα εκατομμύρια θύματα, τους νεκρούς μας που έδωσαν τη ζωή τους για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Έσχος τους λέμε και εδώ από την Ελευσίνα. Ο κατήφορός τους δεν έχει τελειωμό. Και παραπέρα, πώς να κρύψουν ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα τι, όταν μιλούν για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, όταν εννοούν αυτή την αναβάθμιση δηλαδή της αστικής τάξης, και γι' αυτό διεκδικούν ο καθένας για λογαριασμό του να υλοποιήσουν τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Τρεις μέρες στη Βουλή ακούσαμε για τα κότερα, τις ελίτ, για τους κουμπάρους, για τους φίλους εφοπλιστές του καθένα τους, για να κρύψουν ότι μαζί βρίσκονται στο ίδιο κότερο. Στο ίδιο κότερο βρίσκονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όταν ψήφιζαν την εθελοντική και μάλιστα μειωμένη φορολογία για τους εφοπλιστές. Όταν μαζί ψήφιζαν όλες τις φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, τα δωράκια, τις επιδοτήσεις στις business των μονοπωλίων. Στο ίδιο κότερο βρίσκονταν όταν ψήφιζαν μαζί το τρίτο μνημόνιο, όταν ο ένας ψήφιζε και ο άλλος εφάρμοζε μετά τους μνημονιακούς νόμους, όπως παραδείγματος χάρη για τον κατώτατο μισθό. Στο ίδιο κότερο βρίσκονταν όταν με χαρά τους ψήφιζαν το χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία. Είναι λοιπόν και οι δυο οι σκαφάτοι του κεφαλαίου. Έτσι θα τους λέμε από εδώ και πέρα. Τρεις μέρες στη Βουλή ακούσαμε πάρα πολλά για τον αναπληρωτή υπουργό, για παράδειγμα, υγείας του κυρίου Τσίπρα και την πραγματικά απαράδεκτη επίθεση στον άλλο υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, άτομο με ειδικές ανάγκες, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για την πολιτική τους που έχει οδηγήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην απομόνωση, στην ανεργία και στη φτώχεια. Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, όπου υπάρχει ρητή δέσμευση κάθε χρόνο να πετσοκόβονται περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια για την πρόνοια. Γι' αυτό δεν λένε κουβέντα για τα πραγματικά προβλήματα των ΑΜΕΑ. Γι' αυτό τρεις μέρες τώρα δεν ακούσαμε κουβέντα για το γεγονός ότι με δική τους ευθύνη χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες ζουν με την αγωνία αν θα περισσώσουν αυτό το πενιχρό επίδομα της σύνταξης αναπηρίας από το σφαγείο των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Για το ότι η ανεργία στους βαριά ανάπηρους αλλά ικανούς προς εργασία ξεπερνά το 95% σήμερα. Για το ότι στα ειδικά σχολεία, όσα λειτουργούν, φοιτούν περίπου 10.000 μαθητές, μειωμένοι κατά 50% σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, όταν με βάση τα διεθνή στάνταρτ πάνω από το 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού έχει ανάγκη ειδικής αγωγής, δηλαδή πάνω από 200.000 παιδιά. Τρεις μέρες στη Βουλή, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία διαγωνίζονται για το ποιος από τους δυο μπορεί να δώσει τα περισσότερα ψίχουλα στο λαό. Ο Τσίπρας, ο οποίος αφού γονάτισε για 4 και πλέον χρόνια το λαό με τα 3 μνημόνια, αφού διατήρησε
και διατηρεί στο ακέραιο όλους τους αντιλαϊκούς εφαρμοστικούς νόμους, αφού δέσμευσε ως το 2060 τη χώρα με ματωμένα πλεονάσματα, τώρα προεκλογικά, για ευνόητους λόγους, κατέφυγε στη γνωστή τακτική «σου κλέβω 10 και σου επιστρέφω και αν και αυτό ένα». Ή η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά, που μαζί με το Πασόκ έβαλαν στο λαό μας τη φυλιά των μνημονίων και ξύλωσαν εργατικές λαϊκές κατακτήσεις. Και οι δυο αναζητούν άλοθη, γιατί τα σχέδιά τους την επόμενη μέρα είναι βαθιά αντιλαϊκά. Γιατί με τα σχέδιά τους διατηρούν τα υπερπλεονάσματα, τους μνημονιακούς νόμους, προβλέπουν μέτρα προκλητικής στήριξης πάλι του κεφαλαίου. Κανένα μέτρο, έστω ανακούφισης των εργαζομένων, των συνταξιούχων, δεν παίρνονταν και δεν θα παίρνονταν εάν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια οι αγώνες, οι πάλι του ταξικού κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος, στους οποίους πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές, άλλοι αγωνιστές. Καμιά πραγματική ανάσα δεν πρόκειται να υπάρξει για το λαό μας όσο παραμένουν οι αιτίες που τον βουλιάζουν στα χρέη, στη φτώχεια, στην ανασφάλεια. Αυτές τις αιτίες πρέπει να βάλει ο λαός μας στο στόχαστρό του, δυναμώνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, εδώ στην Ελευσίνα, στο Θριάσιο, σε αυτές τις εργατογειτονιές, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι ζητάνε απλά πράγματα. Να έχουν μόνιμη σταθερή δουλειά, ένα ικανοποιητικό μισθό να μπορούν να ζήσουν, να μην πληρώνουν για την παιδεία των παιδιών τους, για την υγεία της οικογένειάς τους, να ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Και για όλα αυτά ούτε άκουσαν, ούτε πρόκειται να ακούσουν κάτι από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τους διάφορους βουλευτές του στη Βουλή. Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει σχέδιο υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λαού. Τα σχέδιά τους είναι κομμένα και ραμμένα μόνο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό η ανεργία που τσακίζει κόκαλα εδώ στη Δυτική Αττική, όπου βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν κλείσει ενώ άλλες προχωράνε σε απολύσεις, είτε θα κουκουλώνεται είτε θα ανακυκλώνεται αυτή η ανεργία με τη μερική απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση όμως θα αξιοποιείται ως άλοθη για να ενισχύονται και να διευκολύνονται οι μεγαλοεπιχειρηματίες με το γνωστό επιχείρημα ότι έτσι θα διαμορφωθεί, λέει, καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις και θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Τα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κεφαλαίου, γι' αυτό στους χώρους δουλειάς επικρατεί ζούγκλα με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό οργιάζει το φαινόμενο των δουλεμπορικών γραφείων εργασίας στην περιοχή, με χιλιάδες εργαζόμενους να δουλεύουν σε διαφορετικούς χώρους εργασίας κάθε φορά, να περιμένουν το βράδυ τηλέφωνο για το που θα πάνε την άλλη μέρα το πρωί, να κάνουν κάποια μεροκάματα το μήνα, να μην δικαιούνται δώρα, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης. Οι εργάτες οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν συνηθίσει να ζουν σε μια εργατούπολη δίπλα σε εργοστάσια, χαλιβουργίες, ναυπηγεία, τσιμέντα, σε διυλιστήρια, εταιρείες υγραερίου. Βλέπουν πως τα τελευταία χρόνια σε αυτή εδώ την περιοχή
υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορών. Αυτός που ακούμε να τις λένε εταιρείες logistics. Έχουν ακούσει να μιλάνε για τη μετατροπή του Θριασίου σε διαμετακομιστικό κέντρο, για τον εμπορευματικό σταθμό που ετοιμάζονται να κατασκευάσουν, στον οποίο πέρα από τη διακίνηση θα γίνεται και συναρμολόγηση προϊόντων για απόκτηση πιστοποίησης παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουν κάθε λόγο να αναρωτιούνται πόσο ακόμα θα επιβαρυνθεί αυτή η περιοχή, αφού όλα αυτά σημαίνουν και ρυπογόνες δραστηριότητες, μεγαλύτερη μόλυνση, μεγαλώνουν τον κίνδυνο για μεγάλης έκτασης βιομηχανικά ατυχήματα. Έχουν ζήσει το 2015 τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και δηλητηρίασε όλη την Αττική με διοξίνες. Μαθαίνουν για τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα που γίνονται κάθε χρόνο μέσα στους τόπους δουλειάς. Βλέπουν τον τόπο τους, ο οποίος θα μπορούσε να έχει ένα χώρο πρασίνου, αυτόν ο οποίος είναι ένα φιλέτο χιλιάδων στρεμμάτων που ξεκινάει από τον ορεινό όγκο και φτάνει μέχρι τη θάλασσα, να παραχωρείται σε εταιρεία για να φέρει τις δεξαμενές διηλιστηρίου δίπλα στις αυλές των σπιτιών τους. Ζείτε σε μια πόλη όπου το παραλιακό μέτωπό της είναι κλειστό από τα εργοστάσια, τα ιδιωτικά λιμάνια που διαθέτουν, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης του λαού στη θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Σκαραμαγκά μέχρι και μετά τα ναυπηγεία Ελευσίνας, σε 16 χιλιόμετρα απόσταση, πέρα από το σημείο που είναι η παραλία του Ασπρόπυργου, υπάρχει πρόσβαση στη θάλασσα μόνο σε δύο μικρά κομμάτια, δεξιά και αριστερά, από το λιμάνι της Ελευσίνας. Δεν φτάνει που τα ανοιχτά σημεία στη θάλασσα είναι λίγα, τώρα ακόμα και αυτά ετοιμάζονται να τα παραχωρήσουν στο κεφάλαιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Χώρια που ο κόλπος της Ελευσίνας έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο καραβιών. Χώρια που το λιμάνι Ελευσίνας, όπως και αυτό του Ασπροπύργου, παίρνει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή της παραχώρησης σε εφοπλιστές και σε μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι κατά αποκλειστικότητα πλέον θα εκμεταλλεύονται τις υποδομές, τους εργαζόμενους. Η ιδιωτικοποίηση όμως των λιμανιών εξυπηρετεί και την αμεσότερη εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για ελιμινισμό νατοϊκών πλοίων. Η χρήση της ως σταθμός ανεφοδιασμού και βάση για να εφορμούν, να μακελεύουν τελικά τους λαούς. Είναι, από ό,τι φαίνεται, ένας ακόμη όρος στη συμφωνία μνημόνιο που έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας με την διαβολικά καλή κυβέρνηση του Τραμπ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες που ζουν και έζησαν τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα, ξέρουν πως οι κίνδυνοι για μεγάλες πλημμύρες στην περιοχή παραμένουν, γιατί ξέρουν πως τα αντιπλημμυρικά έργα που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί δεν καλύπτουν την ουσιαστική προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, των εργαζομένων. Και μαζί με όλα αυτά φοβούνται μην τυχόν και βγουν αληθινά όλα αυτά που ακούνε για τη δημιουργία μιας νέας χωματερής, όπως αυτή της φυλής που για πάνω από 50 χρόνια μολύνει τη Δυτική Αττική και τον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου. Κι όμως, σε αυτή την περιοχή, με τη μεγάλη αυτή επιβάρυνση, τη μόλυνση, τα συχνά εργατικά ατυχήματα, υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη στις δομές υγείας. Οι ελλείψεις στο Θριάσιο νοσοκομείο,
στο κέντρο υγείας Ελευσίνας είναι τεράστιες. Αποτέλεσμα να θησαυρίζουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της περιοχής, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τομέα της υγείας. Εδώ, σε αυτή την περιοχή, η δίκαιη ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ και η βιώσιμη, όπως τη λέει, ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η καπιταλιστική ανάπτυξη, καθρεφτίζεται και στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πού οδηγεί αυτός ο άναρχος καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Ενώ ο συγκεκριμένος κλάδος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη χώρα μας, λόγω και γεωγραφικής θέσης και έμπειρου εργατικού δυναμικού, τι παρατηρούμε? Απλήρωτοι, κακοπληρωμένοι εργάτες, διαρκή ανασφάλεια για το μέλλον, συνεχείς αυταπάτες για επενδυτές και δήθεν σωτήρες που θα σώσουν το ναυπηγείο. Είναι γεγονός πως κυβέρνηση, βιομήχανοι, εφοπλιστές προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Περιμένουν ότι θα ανοίξουν οι δουλειές, ότι πιο πολλά καράβια, λέει, θα έρχονται στο λιμάνι, άρα περισσότερες επισκευές. Η ακτοπλοεία χρειάζεται κάποια νέα καράβια. Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων χρειάζεται εξέδρες άντλησης πετρελαίου, πλοία μεταφοράς και συντήρησης. Το πολεμικό ναυτικό προετοιμάζεται για νέα προγράμματα μαμούθ. Παράλληλα, τα ναυπηγεία εντάσσονται στους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, στη σύγκρουση μεταξύ αμερικάνικων, κινέζικων και άλλων μονοπωλιακών ομίλων. Δεν είναι προφανώς τυχαίο πως αμερικάνικα συμφέροντα αγόρασαν και το ναυπηγείο στο Νεόριο της Ήρου, ενώ για την Ελευσίνα υπάρχει αντίστοιχη πρόταση. Δεν απασχολεί κανέναν ότι αυτά τα πλοία που θα επισκευάζονται, για παράδειγμα, στο ναυπηγείο, θα αξιοποιούνται και για να σκοτώνονται οι λαοί από τους νατοϊκούς φωνιάδες, πάντα βέβαια στα πλαίσια αυτής της περιβόητης γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Ταυτόχρονα προσπαθούν να συγκαλύψουν πως προϋπόθεση για να πάρουν δουλειές στα ναυπηγεία και να ανθίσει η ανάπτυξη είναι να παραμείνουν κουτσουρεμένα όλα τα εργατικά δικαιώματα, να υπάρχουν πολύ χαμηλοί μισθοί, διαρκώς χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Στις λύσεις που προτείνουν δεν χωράει η ανάκτηση των τεράστιων οικονομικών απολειών που είχαν οι εργάτες τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χωράει η ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, των αναγκών των ίδιων των εργατών για πλήρη, για σταθερή δουλειά, για σταθερές εργασιακές σχέσεις, για προστασία της ζωής τους, για διασφάλιση της υγείας τους. Οι εργάτες έχουν πλέον την πείρα και μπορούν να καταλάβουν πως αυτή η λογική που μας λένε κάθε φορά του δήθεν μικρότερου κακού οδηγούσε πάντα προς το χειρότερο. Όλα τα πράγματα, και ειδικά για τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα, είναι θεωρία βγαλμένη από τα σεντούκια των καπιταλιστών, των εκμεταλλευτών, για να αφυδατώνει, να αφοπλίζει εργατικές διεκδικήσεις, να απομακρύνει την προοπτική της λαϊκής πάλης. Ήταν και παραμένει επιζήμια, τελικά αντιδραστική θεωρία, που στόχο έχει το χτύπημα του ΚΚΕ, το χτύπημα του ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, τη μακροημέρευση της εξουσίας της αστικής τάξης. Όσο υποχωρείς, ο αντίπαλος καταλαβαίνει πως είσαι μπόσικος, ευάλωτος. Ζητάει όλο και περισσότερα. Ανοίγει η όρεξή του για να σου πάρει, να στα πάρει όλα, αν είναι δυνατόν. Καθώς αυτό που κινεί τον κάθε καπιταλιστή
είναι η ακόρεστη, η ασταμάτητη δίψα για το κέρδος του. Το πραγματικά ουτοπικό είναι ότι μπορεί να κερδίσεις αν διαρκώς κάνεις πίσω, αυτά που λένε δηλαδή οι σημερινοί και άλλοι κυβερνώντες. Ελπίδα για να κερδίσεις έστω κάτι πρόσκαιρα, προσωρινά έστω, είναι μόνο να αντισταθείς. Αν σηκώσουμε κεφάλι, αν οργανωθούμε, αν αντεπιτεθούμε. Τα ναυπηγεία μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας, των εργαζομένων που δουλεύουν μέσα σε αυτά, των οικογενειών τους. Στη χώρα μας επαναλαμβάνουμε και λόγω γεωγραφικής θέσης και έμπειρου εργατικού, τεχνικού, επιστημονικού δυναμικού υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί και να δουλέψει προνομιακά και ο συγκεκριμένος κλάδος και όλοι οι κλάδοι. Ποιο είναι το εμπόδιο? Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Αυτόν πρέπει να αμφισβητήσουμε και τελικά αυτόν πρέπει να ανατρέψουμε. Σε μια τέτοια πορεία, σε μια τέτοια προοπτική, στο σοσιαλισμό δηλαδή, που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με την κοινωνικοποίηση των βασικών, των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, οι εργάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τους σκόπους του ιδρώτα τους, θα δουλεύουν για αυτούς και τα παιδιά τους, όχι για τους καπιταλιστές, για τους εκμεταλλευτές όπως τώρα. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, με την εργατική τάξη στο τιμόνι της εξουσίας, με εργατικό έλεγχο, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, θα μπορεί να λειτουργήσουν για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και ο ενιαίος φορέας ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως και όλη η βιομηχανία, όλοι οι τομείς της οικονομίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε, εδώ από την Ελευσίνα, τη Δυτική Αττική, θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους και όλες, όσοι και όσες νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, σε όλους όσοι και όσες, παρά τις διαφωνίες τους, ξέρουν πως την επόμενη μέρα ένα μόνο αποκούμπι θα έχουν. Και αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες, όσοι ξέρουν πως πρόοδος δεν είναι να δηλώνεις υποταγή στο καπιταλιστικό σύστημα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι να ζεις δίπλα στα φουγάρα των εργοστασίων, να ζεις δίπλα στη θάλασσα και θάλασσα να μην βλέπεις. Δεν είναι να βρέχει και να φοβάσαι μην πνιγείς. Πρόοδος δεν είναι τα νέα παιδιά να ζουν χειρότερα από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους, με μια ζωή με δόσεις, χωρίς δικαιώματα. Πρόοδος είναι να στέκεσαι απέναντι στον αντίπαλο, να παίρνεις τη θέση σου στο μέτωπο της ρήξης και της σύγκρουσης, να ανοίγεις δρόμους να ζήσουν καλύτερα τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Και όταν ο λαός μας πήρε τη θέση του απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, μεγαλούργησε. Τότε έγραψε τις ηρωικές σελίδες στην ιστορία του. Τότε είχε πραγματικές κατακτήσεις. Απευθυνόμαστε σε όλους και όλες, όσοι και όσες δεν ανέχονται να λερώνουν τις αξίες, τα ιδανικά της αριστεράς, εκείνοι που υπέγραψαν και με τα χέρια δυο μνημόνια, το ένα χειρότερο από το άλλο, γιατί το μνημόνιο που έχουν υπογράψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ είναι το ίδιο και το χειρότερο και πιο επικίνδυνο από αυτό που υπέγραψαν με τους εταίρους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ για το χρέος. Γιατί μπλέκει το λαό μας, τη χώρα μας, σε επικίνδυνα σχέδια των υπεριαλιστών, αυτά που δεν λογαριάζουν ανθρώπινες ζωές.
Απευθυνόμαστε λοιπόν στους αριστερούς, στους δημοκράτες που ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι και όσες το βράδυ των εκλογών θέλουν να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Το αποφασιστικό δυνάμωμα του ΚΚΕ σε ευρωεκλογές, σε δήμους, σε περιφέρεια μπορεί να είναι και να γίνει το πραγματικό καρφί στο μάτι του εθνικισμού. Μονάχα η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορεί να δώσει στην πάλι αέρα για την απομόνωση οριστικά των φασιστοειδών. Να στείλουμε ένα πραγματικά μαχητικό μήνυμα και εδώ στις εργατογειτονιές της Ελευσίνας, του Ασπρόπυργου, της Μάνδρας. Η φασιστική Χρυσή Αυγή είναι γέννημα του συστήματος της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού, όσο αντισυστημική δύναμη και να θέλει να παρουσιάζεται αυτή η ναζιστική ομάδα. Παριστάνουν τους καμπόσους. Παριστάνουν τους καμπόσους με εγκληματικές επιθέσεις ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια σε αγωνιστές, σε αντιφασίστες, ενάντια σε ανυπεράσπιστους πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ είναι γατάκια μπροστά στο κράτος των αφεντικών που τόσο καλά υπηρετούν. Προπαγανδίζουν ότι εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι έχουν κοινά συμφέροντα. Στο πρόγραμμά τους υιοθετούν όλες τις επιδιώξεις της αστικής τάξης, όπως κάνουν και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Την ίδια στιγμή ζητούν τσάκισμα των μεροκάματων, καμιά αντίδραση από τους εργαζόμενους για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ενώ μπροστά στις ευρωεκλογές θέλουν να πείσουν το λαό ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, λένε, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου, για να πετύχουμε μια δήθεν μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε, στις εκλογές κρατήστε καλά και ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο. Στις δημοτικές και στην περιφέρεια ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης με το γαρίφαλο. Αυτά θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Θα τα καταφέρουμε, μπορούμε, ΚΚΕ ισχυρό παντού για μια μεγάλη νίκη του λαού. Με δήμαρχο Ελευσίνας τον Κώστα Κόνστα, με περιφερειάρχη Αττικής το Γιάννη Πρωτούλη, με δυνατό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες, πρώτα απ' όλα μέσα στο λαό, μέσα στους εργατικούς φορείς, στα εργατικά συνδικάτα, στη λαϊκή πάλι, αυτή που θα ανοίξει το δρόμο την άλλη μέρα μετά τις εκλογές, μετά και από ένα καλό αποτέλεσμα, για να περάσει ο λαός μας στην αντεπίθεση, για να έχει νίκες, κατακτήσεις για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες.